Αν και ανήκει στις ευπαθείς ομάδες, ο Άγιος Βασίλης θα μπορέσει να ταξιδέψει με ασφάλεια. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας διαβεβαίωσε τα παιδιά ότι ο αγαπημένος τους Άγιος θα μπορέσει και φέτος να τους δώσει τα δώρα τους. Μάλιστα, ο Άντονι Φάουτσι είπε πως πήγε ο ίδιος στο Βόρειο Πόλο για να τον εμβολιάσει και να μην ανησυχούν. Εμείς στο Euronews ρωτήσαμε τον ίδιο τον Άι Βασίλη για το πώς θα ταξιδέψει. Τα σχέδια όλων άλλαξαν την τελευταία στιγμή. Ακούμε για κλείσιμο συνόρων. Εσείς πρέπει να κάνετε αλλαγή σχεδίου ή μήπως το έλκυθρό σας εξαιρείται από αυτούς τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς? Αυτό το έτος ήταν πραγματικά μοναδικό και γι' αυτό τα Χριστούγεννα δεν μπορούσαν να έρθουν σε καλύτερη στιγμή. Όλοι χρειαζόμαστε άφθονη χαρά και ευτυχία στη ζωή μας. Αλλά παρόλα όσα έχουν συμβεί, πιστεύω ότι τα ίδια τα Χριστούγεννα δεν έχουν αλλάξει καθόλου. Πρέπει απλώς να τα γιορτάσουμε με ασφαλή και σωστό τρόπο, ακολουθώντας προσεκτικά όλες τις οδηγίες που μας δίνονται. Πρέπει να μπείτε σε καραντίνα όταν πάτε από χώρα σε χώρα? Πώς θα τα καταφέρετε? Σέβομαι όλες τις συστάσεις από τη δημόσια υγεία, αλλά για τις χριστουγεννιάτικες διαδρομές, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, δεν θα χρειαστώ διπλωματικό διαβατήριο ή βίζα, ούτε καν άδεια στάθμευσης ταράνδου. Δεν τα χρειάζομαι, γιατί είμαι ο Άι Βασίλης. Μπορείτε να στείλετε τα γράμματά σας στον Άγιο Βασίλη. Μην ξεχάσετε να βάλετε αντισηπτικό κοντά στα μπισκοτάκια που θα αφήσετε για τους βοηθούς του ταξωτικά.